Καλησπέρα σας, όπως έλεγα, και από μένα. Προφανώς και εγώ θα απευθύνω τις ίδιες ευχαριστίες για τους ίδιους λόγους όπως ξεκίνησε και η Ρένα για το Σάββατο απόγευμα, το οποίο επιλέξαμε να το μοιραστούμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, να συζητήσουμε ζητήματα εξαιρετικά σοβαρά όμως. Και αυτά που είπε η Ρένα έκανε νομίζω μια πολύ καλή εισαγωγή, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει και τις δικές μου σκέψεις και τις δικές μου ανησυχίες. Έχω την αίσθηση ότι ειδικά τα τελευταία 7-8 χρόνια κάθε υποψήφιος που θέλει να σέβεται τον εαυτό του, είτε κατεβαίνει στην περιφέρεια είτε κατεβαίνει σε δήμο, οποιονδήποτε δήμο, κάθε κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία είτε δεν τη διεκδικεί την εξουσία, θεωρείται political correct να κάνει μία απεύθυνση είτε σε ένα ακροατήριο το οποίο σχετίζεται με νέες τεχνολογίες ή να εντάσσει στο πρόγραμμά του τις νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή δημοκρατία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έννοιες εν πολύ κλισέ που θα μπορούσαν να είναι, σε πολλά εκλογικά προγράμματα να θεωρούνται στην ουσία κενές λέξεις, κενές νοήματος, και απλά θα μπορούσε κάποιος επικοινωνιολόγος να συμβουλεύσει κάποιον, ειδικά όταν είναι και νέος και θέλει να πιάσει και λίγο και τον παλμό της κοινωνίας, να του πει μην τολμήσεις να κατέβεις στις εκλογές αν δεν εντάξεις στο πρόγραμμά σου τα ζητήματα που αφορούν ψηφιακές τεχνολογίες και όλα τα σχετικά. Εμείς και η Ανοιχτή Πόλη και προφανώς και η Ρένα και η παράταξή της έχουμε μια εντελώς διαφορετική άποψη. Γι' αυτό ακριβώς επιλέγουμε, αφότου έχουμε συζητήσει αρκετά και με ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε γύρω από αυτά τα θέματα, επιλέγουμε να μην κάνουμε απλώς και μόνο έτσι μια προγραμματική εκφώνηση σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο με πολλά ταρατατζούμ σε σχέση με το τι θα κάνουμε και πώς θα ανατρέψουμε τα πάντα σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Επιλέγουμε να απευθυνθούμε, θέλουμε να πιστεύουμε και οι δύο με έναν τρόπο ουσιαστικό, βάζοντας, γιατί ούτε εγώ ούτε και η Ρένα, όπως είπε και πριν, δεν νιώθουμε αυτάρκης σε τέτοιου τύπου ζητήματα, καλώντας εδώ πέρα και ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο ειδικοί από εμάς και καλώντας και απευθυνόμενοι και σε ένα ακροατήριο από το οποίο και εγώ και η Ρένα προσμένουμε να ακούσουμε και να εμπλουτίσουμε το υλικό μας και το πρόγραμμά μας, γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι το ζήτημα των νέων τεχνολογιών, όπως πολύ σωστά είπε πριν η Ρένα, δεν είναι ένα ζήτημα ουδέτερο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, εάν έχεις και την πολιτική βούληση, αλλά εάν έχεις και τη γνώση, μπορείς να το αξιοποιήσεις με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε πραγματικά να επιφέρεις αλλαγές όχι μόνο τόσο σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, όσο και στην πολιτική κατεύθυνση που θέλεις να εξυπηρετήσεις, είτε μέσα από το Δήμο, είτε μέσα από την περιφέρεια, είτε μέσα, αν θέλετε, και από τον γενικό κρατικό έτσι μηχανισμό, σε σχέση προφανώς με το κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Είναι, ξέρετε, στενά συνυφασμένο και στις μέρες μας, και το θέμα άλλωστε το σημερινό είναι στενά συνυφασμένο το ζήτημα της δημοκρατίας και των νέων τεχνολογιών. Έγραφε ένα από τα mail τότε που έφτασε στην ομάδα επικοινωνίας στην πλατεία Συντάγματος το καλοκαίρι του 2011, ότι έλεγε συγκεκριμένα, διότι τους ήρθε ξαφνικό και δεν έχουν προμηθευτεί το νέο αλφάβητο της ζωής, έλεγε ένα mail. Και αυτό είναι στην ουσία αυτό το οποίο διερευνούμε απόψε, αυτό το νέο αλφάβητο της ζωής, δηλαδή το νέο δημόσιο χώρο τον οποίο συνιστούν οι νέες τεχνολογίες και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτό το νέο δημόσιο χώρο. Όλα αυτές οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις από το 2008, τις οποίες τις παρατηρούμε σε παγκόσμια κλίμακα από το 2008 και μετά, έχουν ένα κοινό αίτημα, τη δημοκρατία. Ξανασκανάροντας λοιπόν αυτό το αίτημα, αυτό που προκύπτει είναι ότι η διεκδίκηση σήμερα απαιτεί την αδιαμεσολάβητη πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά και την αδιαμεσολάβητη έκφραση της γνώμης.
Για παράδειγμα, ποια θα ήταν η φλόγα της Αραβικής Άνοιξης αν δεν υπήρχαν τα νέα αυτά κοινωνικά μέσα τα οποία στοιχιώνουν με καλό ή με κακό τρόπο τη ζωή μας. Για ποιο λόγο να φοβάται την ισχύ τους, για παράδειγμα, ο Ερντογάν σήμερα στην Τουρκία. Πώς κατάφεραν να συνδεθούν οι πλατείες στην Ισπανία, στην Ελλάδα, με το κίνημα αντίστασης του Occupy της Αμερικής. Η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι και η απόδειξη ότι αυτός ο θαυμαστός νέος ψηφιακός κόσμος είναι εδώ, είναι παρόν και βροντοφωνάζει. Ζούμε όμως όλη αυτή την κατάσταση με μια σπουδαία αντίφαση. Μεγάλες κοινότητες παράγουν τεχνολογία, πολιτισμό και ενημέρωση, τα οποία διαθέτουν ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και ανάπτυξη, δίπλα όμως ιστοσελίδες οι οποίες αποτελούν και οικονομικούς κολοσσούς. Μια πρωτοβουλία που πήρε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο του Princeton είναι να διαθέτει δωρεάν τις δημοσιεύσεις των καθηγητών και ερευνητών του, ώστε να αποφεύγει την κερδοσκοπία των επιστημονικών περιοδικών. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι στην ουσία υπάρχουν αυτού του τύπου οι αντιφάσεις σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεσαι τη γνώση, πώς τη χειρίζεσαι τη γνώση, εάν τη χειρίζεσαι ως στην ουσία ένα εμπορικό αγαθό, όπου όποιος έχει τα περισσότερα χρήματα μπορεί να έχει και την πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα, ή αν την αντιλαμβάνεσαι ως ένα δημόσιο ελεύθερο αγαθό. Και το Πανεπιστήμιο του Princeton απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το πεδίο, όπως διαμορφώνεται σήμερα, ο Δήμος, όπως και η Περιφέρεια, όπως είπε και η Ρένα πριν, ο Δήμος θα μπορούσε να παρέμβει αποτελεσματικά, επί της ουσίας, μακριά από την πληροφορική του κέρδους, η οποία εμφανίζεται είναι πολύ συνηθισμένο να εμφανίζεται μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών μας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν το αποτελεσματικότερο εργαλείο αυτοματοποίησης και ελέγχου γραφειοκρατικών διαδικασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών του δημόσιου τομέα επιτρέπει το δημοκρατικό έλεγχο και την έκφραση της λαϊκής βούλησης σε βασικά θέματα ανάπτυξης αλλά και οικονομίας. Άρη τα αντιπαραγωγικά προγράμματα των αργών και αδιαφανών γραφειοκρατικών μηχανισμών. Ταυτόχρονα όμως προσφέρει και διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους, υποστηρίζει τη λογοδοσία και δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα ελέγχου του δημόσιου τομέα. Ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη σχέση πολίτη και κράτους, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Τέλος, συμβάλλει στην επαναχρησιμοποίηση δεδομένων, υπηρεσιών, δομών και διαδικασιών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην εξοικονόμηση πόρων. Η δική μας πρόταση προσπαθούμε να την κάνουμε συγκεκριμένη και ελπίζουμε και μέσα από αυτή τη συζήτηση να βοηθηθούμε μέσα από τις συμβολές όλων σας. Αντιμετωπίζουμε το διαδίκτυο ως ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Αυτό είναι μια γενική αρχή φυσικά. Σκοπεύουμε να προωθήσουμε δημοτικές υποδομές δικτύων Wi-Fi. Άλλωστε, παρόλο που μας την έχει κάψει την ιδέα ο κύριος Σαμαράς, θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά. Παρ' όλα αυτά, όχι παραχωρημένα σε εταιρείες, εδώ του τη σκάμε του κυρίου Σαμαρά, αλλά φτιαγμένα από το Δήμο με καλές ταχύτητες και ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων. Ταυτόχρονα, θέλουμε να προωθήσουμε τη διαφάνεια και την πάταξη της γραφειοκρατίας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα προχωρήσουμε στην αναδιοργάνωση και τη μηχανογράφηση των διαδικασιών του Δήμου με ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών. Ξέρουμε ότι έχει προσπαθήσει σε ένα επίπεδο τουλάχιστον προγράμματος που είχε το 2010 ο κύριος Καμίνης να κάνει κάποια πράγματα. Όποιος δει το πρόγραμμα του κυρίου Καμίνη το 2010 και τον απολογισμό του για αυτά τα 3,5 χρόνια στα ζητήματα αυτά της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών, θα δει ότι στην ουσία έχουν γίνει μεν κάποια πράγματα, αλλά είναι ελάχιστα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Αυτό που έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου και αυτό δεν σημαίνει ότι ο πολίτης όμως θα πρέπει να φορτωθεί το κόστος εισαγωγής των στοιχείων. Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών μπορούν να προσφέρουν στην ουσία εκπαίδευση
στις εφαρμογές για όποιον χρειάζεται, ώστε να μην αναγκάζεται να πληρώνει τους ειδικούς, και εισαγωγή στοιχείων σε όσους δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να το κάνουν, αν αυτοί είναι ηλικιωμένοι για παράδειγμα, ή δεν έχουν τα μέσα να το κάνουν μόνοι τους, αν δεν έχουν για παράδειγμα κάποιον υπολογιστή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρίες. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί αν θέλουμε να λέμε ότι δικαίωμα στο διαδίκτυο, δικαίωμα στη γνώση μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών έχουν όλοι, οφείλουν να έχουν όλοι, τότε δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό που επίσης υποστηρίζουμε είναι μια σταδιακή μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό στο Δήμο. Ενισχύοντας τη δημοκρατία θα δημιουργήσουμε, οφείλουμε να δημιουργήσουμε πλατφόρμες συμμετοχικής δημοκρατίας, ανέβασμα σε ένα ειδικό site των θεμάτων προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν συζητηθούν όμως, με δυνατότητα σχετικών προτάσεων, ενστάσεων από τους δημότες. Οφείλουν να υπάρχουν συγκεκριμένοι εισηγητές στο Δημοτικό Συμβούλιο, επιφορτισμένοι με την προώθηση των προτάσεων που θα έχουν πάνω από έναν αριθμό υπογραφών, προτάσεων και προτάσεων συλλογικοτήτων. Θα δίνονται απαντήσεις σε όλες τις προτάσεις, ώστε να καταλαβαίνει πραγματικά ο πολίτης ότι το λαμβάνουν υπόψη και όχι ότι στέλνει μηνύματα στο υπερπέραν, όπως είναι όπως έχουμε συνηθίσει στην ουσία με την ηλεκτρονική διαβούλευση των διάφορων νομοσχεδίων. Δηλαδή να μην λειτουργεί στην ουσία αυτό το πράγμα σαν ένα group therapy, που ο πολίτης ψευδώς να νιώθει ότι συμμετέχει σε μια κάποια διαβούλευση, αλλά στην ουσία το μήνυμά του να μην φτάνει ποτέ. Αυτό που, για να μπαίνω σιγά σιγά στο τέλος και να μην σας κουράζω, αυτό που θέλουμε πραγματικά να κάνουμε και είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητές μας, είναι η στήριξη συλλογικοτήτων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την ηλεκτρονική διαβούλευση για προώθηση απόψεων σχετικά με τοπικά προβλήματα. Μπορούμε να προσφέρουμε εξοπλισμό και δικτύωση σε συλλογικότητες ώστε να στηριχθούν οργανωτικά. Η ψηφιακή πολιτική για την οποία συζητάμε δεν είναι σημαντική μόνο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν σήμερα ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της οικονομικής ζωής, τόσο άμεσα όσο και έμεσα. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου πλαισίου στήριξης των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών τεχνολογιών από την πλευρά του Δήμου αλλά και από την πλευρά της περιφέρειας είναι απαραίτητη για την ανάσχεση της κυριαρχίας των μεγάλων εταιριών στην αγορά των πληροφοριακών συστημάτων και στο διαδίκτυο αλλά και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών σε αυτά. Οφείλουμε να ενισχύσουμε, είτε μιλάμε στο επίπεδο της περιφέρειας είτε στο Δήμου, και να μου επιτρέψει και η Ρένα που μπαίνω στα χωράφια της, οφείλουμε να ενισχύσουμε συνεταιριστικές δομές ή μικρές επιχειρήσεις πληροφορικής και ως προμηθευτές ή συνεργάτες του Δήμου. Δεν πρέπει να υπάρχουν προνομιακές σχέσεις με μεγάλες επιχειρήσεις με τη μορφή των απευθείας αναθέσεων. Ειδικά στο Δήμο της Αθήνας, όπου υπάρχει μια διεύθυνση πληροφορικής και μια δημοτική ανώνυμη επιχείρηση μηχανοργάνωσης, οι οποίες έχουν και κόσμο, ο οποίος έχει και καλά προσόντα, πολύ καλά προσόντα, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν από μόνες τους εργασίες και λειτουργίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την πληροφορική, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας, ο Δήμος της Αθήνας οφείλει να βασιστεί σε αυτές τις δομές. Αυτό που δυστυχώς συμβαίνει σήμερα, και αυτό από κάποιον ο οποίος λέει, από έναν δήμαρχο ο οποίος αυτή τη στιγμή υπερηφανεύεται ότι έχει εξορθολογήσει τα οικονομικά του Δήμου, είναι πραγματικά απαράδεκτο τη στιγμή που υπάρχουν μέσα στο Δήμο αυτές οι εταιρείες να συνάπτονται συμφωνίες με τη μορφή υπεργολαβίας με ιδιωτικές εταιρείες, όπως για παράδειγμα για τη σύνδεση του δημοτολογίου με τα ΚΕΠ, να χρειάζεται ο Δήμος να δαπανά προς ιδιωτικές εταιρείες το ποσό των 900.000 ευρώ τη στιγμή που έχει όλες αυτές τις δυνατότητες στο εσωτερικό του. Για να μην σας κουράζω, η κοινωνία της πληροφορίας ή θα είναι ανοιχτή και συμμετοχική ή δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι και ένα μήνυμα κλισέ λίγο σε εμάς τους αριστερούς. Μας αρέσει αυτή η αντίστοιξη γιατί μας θυμίζει και κάποια άλλα έτσι, τσιτάτα που μας αρέσουν.
Εμείς στη διαδικασία αυτής της δημοκρατίας υποκατασκευή, μέσα από τις προτάσεις μας για το Δήμο της Αθήνας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε ένα διάλογο για πώς ακριβώς θα πετύχουμε αυτό που προσπάθησε και η Ρένα και εγώ στην αρχή του χαιρετισμού μου να βάλω. Πώς μπορούμε δηλαδή να δώσουμε ένα πρόσημο αριστερό στο ζήτημα των νέων τεχνολογιών. Αυτό είναι το διακύβευμα σήμερα, γιατί πολλές φορές αυτή έτσι η ουδέτερη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως με έναν πολύ σκληρά ιδεολογικό τρόπο πάνε να περάσουν, νομίζω ότι είναι στην ουσία ένα επικάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για να μπορέσουν οι νέες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν με έναν τρόπο ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτόν που θα θέλαμε. Επομένως, το βασικό διακύβευμα κατά την άποψή μου, και με αυτό θα σας πω και θα κάτσω κυριολεκτικά κάτω, είναι πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε, να διερευνήσουμε την αριστερή προοπτική, την αριστερή οπτική των νέων τεχνολογιών με εφαρμογή και στην περιφέρεια αλλά και στο Δήμο. Σας ευχαριστώ πολύ.